Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι μαζί με τον κύριο Ρούση με αφορμή το νέο του βιβλίο «Από την κρίση στην επανάσταση πόλεμος θέσεων» που αφορά στον Γκράμψη, για να κάνουμε μια κουβέντα για τον Γκράμψη και πώς μπορεί να επικαιροποιηθούν οι σκέψεις του. Κύριε Ρούση, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ θα ήθελα να σου ευχαριστήσω γιατί τελικά είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, Το τρίτο, βιβλίο μάλλον. μου που παρουσιάζεις και είσαι ο μόνος που το κάνει και το κάνεις εκτεταμένα και με πολύ καλό τρόπο και μου δίνεται και μια ευκαιρία να μιλήσω ο ίδιος για το βιβλίο μου και όχι άλλοι όπως γίνεται στις παρουσιάσεις και θεωρώ ότι η συμβολή σου ως προς την προώθηση, δεν εννοώ την εμπορική, εννοώ τις σκέψεις μου Ναι. είναι σημαντική και σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η σκέψη του Γκράμψη περί πολέμου θέσεων, συνείδησης, ιδεολογικής ηγεμονίας τον φέρνει κοντά στον ουτοπικό σοσιαλισμό, στη σχολή της Φραγκφούρτης ή ακόμα και στο αναρχικό ρεύμα, στην αναρχική σκέψη. Μου βάλεις πολλά μαζί όμως. Ναι. Η σκέψη του Γκράμψη για τον πόλεμο θέσεων εννοείς συγκεκριμένα Ενώ και για τον πόλεμο. Ας και πάρουμε για τον την πόλεμο το ηγεμονία θέ... που Ναι, συνδέεται. ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε συνοπτικά τι είναι για να καταλάβουν και οι ακροατές σου και οι αναγνώστες του βιβλίου. Η ηγεμονία και ο πόλεμος θέσεων είναι δύο έννοιες που συνδέονται μεταξύ τους. Ο πόλεμος θέσεων είναι μια στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, για να οδηγηθούμε στην Επανάσταση. Άλλοι την ερμηνεύουν σαν μια στατιστική για να αποφύγουμε την Επανάσταση. Έχει αντιφάσεις ο Γκράμψη που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. Όμως η κύρια σκέψη του νομίζω ότι δεν είναι αυτό. Είναι μια στρατηγική για να πάμε στην Επανάσταση, ένας δρόμος για να οδηγηθούμε στην Επανάσταση. Και σε αυτό το δρόμο παίζει σημαντικό ρόλο η κατάκτηση της ιδεολογικής ηγεμόνευσης από την εργατική τάξη και από τη θεωρία της πράξης, από τον μαρξισμό. Να. Να ανατρέψουμε δηλαδή την αστική ιδεολογική ηγεμόνευση και να κερδίσουμε την προλεταριακή ηγεμόνευση. Αυτές είναι οι δύο αιώνες, ηγεμόνευση και πόλεμος θέσεων. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι ο Γκράμψη έχει σχέση καταρχήν με τη σχολή της Φραγκφούρτης, από τη σκοπιά ότι και η σχολή της Φραγκφούρτης έθεσε το θέμα της αποξένωσης, της αλατρίωσης, σε σχέση με το πώς ήταν η εργατική τάξη της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή τη διαφορά Ανατολής-Δύσης, και άρα γιατί χρειάζεται να παρέμβουμε για να ανατρέψουμε αυτή την αποξένωση, αλατρίωση. Άρα θα πω ότι από τα ρεύματα που μου λες, ο Γκράμψη έχει σχέση Με τη σχολή της με Φραγκφούρτης. περισσότερο με τις Ναι. σχολές. Τώρα, η σχέση του με τον αναρχισμό και με την ουτοπική σκέψη είναι συναφής στο βαθμό που και η μεν και η δε, δηλαδή και η ουτοπική σκέψη και ο αναρχισμός και ο Γκράμψη, στοχεύουν, και γι' αυτό εκεί εντάσσεται και ο πολεμός θέσεων, την ίδια μορφή κοινωνικής οργάνωσης, σε μια ελευθεριακή κομμουνιστική μορφή οργάνωσης. Ωραία. Γράφετε στο βιβλίο σας πως στη νεότητά του ο Γκράμψη ήταν ιδεαλιστής. Ναι, είχε στοιχεία Είχε ιδεαλισμού, είναι στοιχεία σαφές. ιδεαλισμού. Ενώ ρημάζοντας μετετράπησε η ληστεία. Ναι, σιγά σιγά και βαθμία είναι βέβαιο αυτό. Ωραία. Σε σχέση με τη μετέπειτα εμβάθυνση και ανάλυση του στο μαρξισμό, σε τι μπορεί να βοήθησε τον Γκράμψη αυτός ο νεανικός του ιδεαλισμός. Νομίζω ότι συνέβαλε και το γεγονός ότι αν θέλεις δεν τον απέβαλε ποτέ, είχε μια θετική επίδραση στην εξέλιξη της σκέψης. Ποια είναι αυτή η κυριότερη θετική? Στο ότι ο Γκράμψη μέχρι το τέλος της ζωής του, επηρεασμένος ίσως από την ιδεαλιστική του νιώτη, απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία και στο ρόλο του υποκειμενικού παράγοντα, στο ρόλο της ίδιας της εργατικής τάξης. Σε αντίθεση δηλαδή με ένα μαρξισμό που ήταν αντικειμενικοποιημένος υπό την έννοια ότι θεωρούσε ότι τα πάντα θα γίνουν ως συνέπεια της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων,
που ήταν η χαρακτηριστική αντίληψη του δεύτερου διεθνού σκάουτ και κλπ. Αλλά και σε ένα βαθμό και ενό σε εισαγωγικά ορθόδοξου μαρξισμού που θεωρούσε ότι με την ανάπτυξη των πραγματικών δυνάμεων αναπόφευκτα οδηγούμε στην επανάσταση και στον σοσιαλισμό, ακριβώ χάρη του νεανικού ιδεαλισμού του, αν θέλει χάρη στην ανύψωση του ρόλου του υποκειμένου, ο Γκράμψη αναζητεί τους δρόμους εκείνους που θα κάνει το επαναστατικό υποκείμενο να παρέμβει για να οδηγηθούμε εκεί. Είναι η αναλογία, είναι ανάλογη με αυτήν του Μάρξ, με την αξία που απέδιδε ο Μάρξ στο Χέγγελ σε σχέση με τον Φόιρμπαχ. Τι έλεγε ο Μάρξ? Ότι ναι, ο Φόιρμπαχ ανατρέπει τον ιδεαλισμό του Χέγγελ. Όμως, στη θέση του ιδεαλισμού της ιδέας, θέτει μια αντικειμενική βάση ή στη θέση υποβαθμίζει κατά κάποιο τρόπο τον υποκειμενικό παράγοντα, τον ρόλο του υποκειμένου, που αναβαθμίζει ο ιδεαλισμός. Αυτό το πράγμα. Και το θεωρούσε θετικό αυτό στον ιδεαλισμό ο Μάρξ. Αυτό το πράγμα ο Γκράμψη το επαναφέρει και το προωθεί. Ωραία. Ο Γκράμψη στη διάρκεια της προσχεδίασης των θέσεων για το επικείμενο τότε συνέδριο της Λιόν και αντιπαρατηθέμενος με τον εκπρόσωπο της άκρας αριστεράς Μπορντίγκα, λέει τα εξής. Όταν ορίζουμε το κόμμα, είναι απαραίτητο πάνω απ' όλα να τονίζουμε ότι αυτό είναι κομμάτι της εργατικής τάξης. Τη στιγμή που η άκρα αριστερά αγνοεί και υποτιμά αυτή την πλευρά του ορισμού του κόμματος, δίνοντας αντίθετα θεμελιώδη σημασία στην ιδέα ότι το κόμμα είναι ένα όργανο της εργατικής τάξης. Μπορείτε να μου εξηγήσετε το νόημα αυτής της πρότασης? Ποια είναι η διαφορά δηλαδή? Ναι, καταρχήν θέλω να πω το εξής. Ναι. Ότι πολύ σημαντικοί μελετητές του Γκράμψη, πιο σημαντικοί από μένα, διότι εγώ δεν θεωρώ ότι με αυτούς τους μεγάλους μελετητές του Γκράμψη πήρα μια ιδέα του Γκράμψη για να την αξιοποιήσω για το σήμερα, όσο μπόρεσα να την κατανοήσω και να εμβαθύνω σε αυτήν. Πολλοί λοιπόν διεθνείς μελετητές του Γκράμψη, ενώ για ιδέες όπως εκείνη του διανοουμένου στον Γκράμψη, για ιδέες όπως εκείνη του πολεμού θέσεων, για ιδέες όπως εκείνη της ηγεμονίας και άλλες, έχουν μια σημαντική συμβολή, είναι εντυπωσιακό ότι παραβλέπουν τη θέση του ρόλου του κόμματος στο έργο του Γκράμψη. Βλέπεις ένα έργο 400 σελίδων με αναφορές στον Γκράμψη και στο έργο του και να έχει μία παράγραφο μόνο για το κόμμα. Ενώ είναι σαφές ότι για τον Γκράμψη ο ρόλος του κόμματος, δεν προσπαθώ να πω τώρα ότι είχε δίκιο ή άδικο, κατά τη γνώμη μου δίκιο είχε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικός. Ναι. Σε αυτό το πόλεμο θέσεων, στην πορεία για την επανάσταση και μετέπειτα. Άρα, το πρώτο καθήκον που έχουμε είναι να βαθμίσουμε γενικά το ρόλο του κόμματος στη σκέψη του Γκράμψη, ο οποίος είναι αποβαθμισμένος. Και σήμερα, ειδικά, υπάρχει μια τάση υποβάθμισης του ρόλου του κόμματος σε αντιπαράθεση με το κίνημα και τουλάχιστον στον Γκράμψη αυτό δεν συμβαίνει. Ναι. Η διαφορά του τώρα ως προς το. Στην αριστερίστικη αντίληψη της θέσης της Λιόν, που κατά τη γνώμη μου είναι και το, αν θέλεις, το κορυφαίο έργο του σε σχέση με το κόμμα. Στο πώς δηλαδή ο Γκράμψη αντιμετωπίζει το κόμμα. Είναι ότι η αντίληψη του Γκράμψη για το κόμμα είναι μια αντίληψη πρωτοπορίας ενός όμως μαζικού εργατικού κόμματος. Ναι. Είναι δηλαδή περισσότερο πιο κοντά στο Λένιν από ότι είναι η αριστερίστικη θέση του Μπορντίγκα, ο οποίος θεωρεί το κόμμα κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν ξεχωριστό από την εργατική τάξη, σαν μια, αν θέλεις, δεν ακριβώς έτσι, σέχτα που καθοδηγεί. Έχω την ιδέα ότι ο Γκράμψη στην αντίληψη του για το κόμμα, ενώ ορισμένοι λένε ότι είναι σε αντιπαράθεση με αυτό, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το κίνημα των εργοστασιακών συμβουλίων και την κόκκινη διετία της Βόρειας Ιταλίας και που συνεχίζει αυτή την παράδοση και ενθέτει, αν θέλει, στην έννοια του κόμματος αυτή την έννοια των συμβουλίων, άρα του μαζικού λαϊκού κινήματος με αυτό της κομματικής οργάνωσης. Ωραία. Άρα φαντάζομαι από την απάντησή σας δεν θα συμφωνούσατε με αυτό που είπε ο μελετητής του Γκράμψη, Πίτερ Τόμας, σε μια συνέντευξή του στο εκτός γραμμής.gr,
και στο συγκεκριμένο στον Παναγιώτη Σωτήρη. Για παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχε έρθει το καλοκαίρι και μίλησε ο Πίτερ Τόμας και στα βαλτών αναδράσεων κλπ. Δεν ήθελα να τον αναφέρω πριν, αλλά ένας από τους σημαντικούς μελετητές του ΚΟΜΑΜΣΗ, που ακριβώς παραβλέπει το ρόλο του κόμματος στο έργο του, είναι και ο Πίτερ Τόμας. Ωραία, άρα. Ή εν πάση περιπτώσει το ιτό που υποβαθμίζει. Δηλαδή στο βιβλίο του είχε ακριβώς μία παράγραφο. Πριν ένας από αυτούς που υπονοούσα όταν έλεγα ότι υποβαθμίζω είναι και αυτό. Γιατί είχε πει στη συνέντευξή του στον Παναγιώτη Σωτήρη ένα κομμάτι μιας απάντησής του. Έλεγε ότι δεν έχει σημασία ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να πούμε κόμματα, οργανώσεις, δίκτυα συσπηρώσεις, κοινωνικά happening. Με ιστορικούς όρους αυτά είναι πολιτικά κόμματα. Εσείς διαφωνείτε δηλαδή με αυτή την προσέγγιση? Όχι, διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι αλλαλούμ αυτή η σκέψη. Ναι. Έτσι. Βέβαια, σας διάβασα ένα κομμάτι της σκέψης του τώρα για να είμαι δίκαιος. Ναι, όχι, αυτό που μου διάβασες είναι αλλαλούμ. Είναι τελείως άλλα πράγματα. Την ίδια αντίληψη έχω συναντήσει και σε άλλους μελετητές και στοχαστές, ιδιαίτερα στον αμερικανοτραφή μαρξισμό, που θεωρούν ότι όλα αυτά είναι ένα. Δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον στη μαρξική σκέψη, στη μαρξιστική σκέψη, όχι μόνο στη μαρξική, δηλαδή όχι μόνο στους κλασικούς, το κοινωνικό υποκείμενο είναι η εργατική τάξη και το πολιτικό υποκείμενο είναι το κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κίνημα και όλα τα άλλα. Αλλά το να τα βάζουμε αυτά στην ίδια μοίρα είναι περίπου μία ανάλυση του τύπου ότι δεν παίζουν μόνο ρόλο οι οικονομικές συνθήκες και ο αντικειμενικός παράγοντας, αλλά και ο υποκειμενικός παράγοντας και μία σειρά άλλοι παράγοντες και ο πολιτιστικός και όλοι οι επίσης όρεις. Εδώ αρχίζει το λάθος, διότι τότε ισοβαθμίζουμε και θέτουμε στην ίδια μοίρα τον οικονομικό παράγοντα με όλους τους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και κατά αναλογία με το κόμμα. Όταν λέμε κόμμα και όλα αυτά είναι το ίδιο, σημαίνει ότι τα ισοπεδώνουμε όλα και δεν είναι τουλάχιστον αυτή η σκέψη του Γκράμψη, και εγώ διαφωνώ με αυτή την αντίληψη. Συμφωνώ με τον Γκράμψη. Ωραία. Και με τον Λένιν και με τον Μάρξ δηλαδή. Ωραία. Σε κάποια ερώτηση. Και θα έλεγα για να σε προβοκάρω κιόλας και με τον Μπακούνι, ο οποίος μπορεί να μην μιλούσε για κόμμα, αλλά μιλούσε για αναγκαιότητα οργάνωση των αρχικών, η οποία ήταν μάλιστα και αρκετά σκληρή και συγκεντρωτική. Ναι. Έτσι όπως την έβλεπε, λέει. Ωραία. Επειδή αναφερθήκατε σε μια προηγούμενη σας απάντηση, στο ότι η σκέψη του Γκράμψη μπορεί να είχε κάποιες αντιφάσεις, ναι. Και θα σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποια σημεία που θεωρείτε εσείς ότι η ίδια η γκραμψιανή ιδέα περί πολέμου θέσεων και ηγεμονίας ευθύνεται, ακούσια έστω, για την υιοθέτησή της από το ρεύμα του ευρωκομμουνισμού? Σαφώς. Και το λέω στο βιβλίο, στο τρίτο κεφάλαιο. Ναι. Να μου επιτρέψεις να αναφερθώ για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία τώρα για τους ακροατές ποια σελίδα. Αλλά, ας πω μέσα από το βιβλίο, είναι... Σου διαβάσω ένα απόσπασμα. Ναι. Δεν κακό. Όχι, με τι σχετίζονται αυτές οι αντιφάσεις? Πρώτο, λέω, με την υποβάθμιση του ρόλου του οικονομικού παράγοντα. Στο όνομα του να προβάλλει ο Γκράμψη το ρόλο του υποκειμενικού παράγοντα, υποβαθμίζει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο των αντικειμενικών συνθηκών και της οικονομίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια βουλησιαρχική αντίληψη περί επανάστασης, ότι το υποκείμενο μπορεί να κάνει τα πάντα άσχετα από τις αντικειμενικές συνθήκες. Υπάρχει ένα τέτοιο σημείο. Δεύτερο σημείο. Υποβαθμίζει ο Γκράμψη κατά κάποιο τρόπο το ρόλο της βίας και της αναγκαιότητας της επαναστατικής αλλαγής σε σχέση με τι. Από τη μια μεριά έχουμε τη βία, από την άλλη τη συνένεση. Σε κάθε κράτος και σε κάθε αλλαγή. Λέει ότι στον όριμο καπιταλισμό η κοινωνία των πολιτών σε σχέση με τη Ρωσία και η συνένεση παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τη βία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο ότι δεν χρειάζεται η βία και η επανάσταση, μπορούμε μέσω μιας διαδικασίας ιδεολογικής πάλης να οδηγηθούμε στην επανάσταση. Τρίτο, αποδίδει συχνά μια ρεφορμιστική ερμηνεία με τοπική πολιτική.
Δηλαδή ότι μπορούμε να πάμε, ενώ λέει που αν θα πάμε θα πρέπει να πάμε κατά από ιδιαίτερες συνθήκες για να χτυπήσουμε τον φασισμό ή για να αποκαλύψουμε τον ρόλο των ρεφορμιστών, μια τέτοια μετοπική λογική μπορεί να οδηγήσει στο ότι πάμε στο κομπρομέσο ιστορικό του ιστορικού συμβιβασμού. Και τέταρτο, υπάρχει μια, ενώ είναι σωστή, λέει ο Γκράμψη, ότι στην κάθε χώρα θα πρέπει για να πείσει το λαό σου, να πείσει τον κόσμο σου, να τον τραβήξει στο μαρξισμό και στην επαναστατική θεωρία, να έχει και στοιχεία από τη λαϊκή του κουλτούρα να παίρνει. Ναι. Και μάλιστα έλεγε ότι η Γαλλία είχε τέτοιου συγγραφεί, η Ρωσία είχε, η Ιταλία όχι. Και είναι ένα κενό που πρέπει να καλύψουμε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σοσιαλισμό με γαλλικά ή ιταλικά ή τάδε χρώματα του ευρωκομμουνισμού ή σε μια εθνικιστική, να την πω έτσι, παρέκκληση του μαρξισμού. Και πέμπτο και τελευταίο που λέω εδώ, είναι, που είναι και ίσως το πιο σημαντικό και για το οποίο ελπίζω να με ρωτήσεις κάτι, αν όχι θα το θέσω εγώ, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, με τη δυνατότητα κατάκτησης της ιδεολογικής ηγεμόνευσης πριν την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Νομίζω ότι αυτή είναι και η βασική αντίφαση του Γκράμψη. Είναι αυτό δυνατόν? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, και είναι ιδεαλιστική αντίληψη να το πιστεύουμε. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε μια παρεκτροπή του τύπου και πάλι, εφόσον είναι δυνατόν να αλλάξουν οι άνθρωποι και η νοοτροπία τους πριν αλλάξει και ανατραπεί ο καπιταλισμός, να μην χρειάζεται η ανατροπή του. Ναι. Άρα όλα αυτά, παρόλο που στον Γκράμψη δεν είναι κυρίαρχες αυτές οι αντιλήψεις που είπα, αλλά επειδή υπάρχει μια ροπή, αν θέλεις, προς τα εκεί, είναι εύκολο να γυρίσεις την μπάρα προς σε αυτή την κατεύθυνση και να θεωρήσεις ότι να ερμηνεύσεις τον Γκράμψη ρεφορμιστικά. Ναι. Ωραία. Μια που αναφερθήκατε στη σχέση της σκέψης του Γκράμψη με τη λαϊκή παράδοση του κάθε τόπου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Γκράμψη έδινε βαρύτητα στα εθνικά, εντός εισαγωγικών, χαρακτηριστικά του προλεταριάτου. Ας πούμε τα πατριωτικά, τα λαϊκά, τα ιδιαίτερα κάθε τόπου. Ωραία. Ποια είναι λοιπόν, πιστεύετε εσείς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν σήμερα να βοηθήσουν στην αφύπνιση και την περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση του σύγχρονου Έλληνα? Να σου πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, έτσι, που δεν θα μπορούσα να ερμηνεύσω, δεν είμαι καθήλυνα αρμόδιος να ερμηνεύσω και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και θέμα της συζήτησής μας, έχουμε εκπληκτικούς ποιητές. Ή μια εκπληκτική λαϊκή μουσική, ενώ τύπου Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Μικρούτσικου στη συνέχεια κλπ. Και μια καταπληκτική ποιήση. Αυτό και έχει καταδειχθεί. Θυμάμαι επί Χούντας, πούμε, μαζευόμαστε και τραγουδούσαμε Θοδωράκη και λειτουργούσε λειτουργικά. Ή απαγγέλαμε Βάρναλ ή Ρίτσο ή Ελίτη ή Σεφέρη. Αυτό είναι κάτι που μπορείς και πρέπει να το αξιοποιήσεις για την αφύπνιση των συνδυντής σου. Ή να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν ξέρω και αυτό από πού προέρχεται, έχουμε μια παράδοση θέατρου. Αυτή την περίοδο, και μάλιστα είχα γράψει ένα αρθράκι προχτές στην Ελευθεροτυπία, ναι. Πήγα και, αν δεν κάνω λάθος, παίζονται τρεις Μπρέχτ, είδα τις δύο, του Καζάκου τη μία και τη Βολιώτη με τον... Τον ξεχνάω και θα παρεξηγηθώ όμως τώρα. Δεν πειράζει, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, η Αιγαία είναι ο Άννα της των Σφαγίων. Δύο παραστάσεις Μπρέχτ. Μία παράσταση του Πιατά, την Νόνα, που με διαφορετικό τρόπο και αυτή είναι καθαρά πολιτική, και ένα έξοχο καταπληκτικό έργο που σας συμβουλεύω να πάρετε το δείτε, του κείμενα του Ρουγόπουλου με τις πλάτες στα σκουπίδια, που είναι καθαρά πολιτικά και οδηγούν τον κόσμο στην αφύπνιση και στην άρνηση των κυρίαρχων αξιών του αστικού ζητήματος. Αυτό είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Παρόλο που είναι Μπρέχτ, παίζεται από ελληνικά μαθαίρετα, από Έλληνες ηθοποιούς. Του Ρουγόπουλου είναι και ελληνικό. Αυτά τα στοιχεία, ή ξέρω εγώ, κομμάτια από τις τραγωδίες μας στις αρχαίες, που κάνουν κριτική στον πόλεμο, κριτική στην εκμετάλλευση. Αυτά όλα δεν μπορείς να πεις ότι είναι εθνικισμός άμα πάρει να τα αξιοποιήσεις για να διαμορφώσεις
μια ιδεολογία ενάντια στο σύστημα, νομίζω ότι είναι στοιχεία που πρέπει να πάρετε υπόψη. Και δεύτερο και σημαντικό, επουδενή λόγο δεν θα πρέπει να ξεπέσουμε σε ένα ισοπεδωτισμό πολιτιστικό που μας ρίχνει προς τα κάτω, τύπου Τούρκικα Σύρια, δεν ξέρω εγώ, ή τύπου Αμερικάνικα Σύρια που είναι πιο πλούσιο ή πάρα. Ή τύπου Ελληνικά Σύρια. Έτσι. Ναι, όχι, θέλω να πω σε ένα ισοπεδωτισμό που καταργεί την τοπική κουλτούρα. Αυτό απέχει πολύ από το να λέμε ότι ο σοσιαλισμός θα είναι ελληνικός ή θα είναι γαλλικός ή θα είναι ιταλικός. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι στον πόλεμο θέσεων και την ιδεολογική ηγεμονία, περισσότερο μάλλον στην ιδεολογική ηγεμονία του Γκράμψη, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο η τέχνη. Παίζει μεγάλο ρόλο η τέχνη, παίζει μεγάλο ρόλο η κουλτούρα γενικά, παίζουν μεγάλο ρόλο εξού και οι διανοούμενοι. Θα ήθελα να επανέλθω στην αρχή, δηλαδή και στο στόχο του βιβλίου, για να καταλάβουμε και το ρόλο αυτό της ιδεολογικής ηγεμόνας. Η λογική του βιβλίου είναι πια, και εδώ ξεφεύγω από την ερώτησή σου, είναι ότι σήμερα έχουμε μια κρίση. Η κρίση αυτή, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται κατά κύριο λόγο και κυρίως στην αποπομπή ζωντανής εργασίας στα πλαίσια του καπιταλισμού, από την παραγωγή. Αυτή η αποπομπή γίνεται διότι ο καπιταλισμός από την ίδια τη φύση, λόγω του ανταγωνισμού του, οδηγείται σε μια συνεχή ανανέωση τεχνολογική, πράγμα που διώχνει η εργατική δύναμη. Αυτό έχει σαν συνέπεια την πτώση του ποσοστού κέρδους και εκεί είναι η ρίζα της κρίσης. Έτσι. Και της υπερσυσσόρευσης του κεφάλαιου. Είναι λάθος δηλαδή να θεωρούμε ότι η κρίση είναι, οφείλεται είτε στα λαμόγια, είτε είναι χρηματοπιστωτική, είτε είναι κρίση μόνο της ζήτησης. Αυτά τα λένε είτε από άγνοια, είτε σκόπιμα, ενώ γνωρίζουν που οφείλεται η κρίση, από δόλο για να πούνε ότι αυτή μπορεί να λυθεί μέσα στα πλαίσια εντός των τυχών του συστήματος και όχι έξω από αυτό. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, στο βιβλίο, αφού προηγουμένως πω ότι συνεχίζει να είναι αναγκαία σήμερα η επανάσταση για να αλλάξουμε και να αντιμετωπίσουμε, να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό που είναι υπαίτιος για την κρίση λοιπόν, θέτω το ερώτημα και εκεί παρεμβαίνει, αν θέλεις, ο Γκράμψη και η ιδεολογική του ηγεμόνευση πολιτιστική, αυτό που λέγαμε πριν, πώς, εφόσον σήμερα κατά τη γνώμη μου είναι έτοιμες οι αντικειμενικές συνθήκες, έτσι ώστε αυτή η αποπομπή ζωντανής εργασίας από κατάρα που είναι να μετατραπεί σε ευλογία, δηλαδή να μετατραπεί σε ελεύθερη ανάπτυξη του ανθρώπου, σε αυτό που έλεγε δηλαδή ο Μάρξ, πώς, εφόσον λοιπόν σήμερα είναι αντικειμενικά έτοιμες οι συνθήκες για ένα τέτοιο πέρασμα, αυτό δεν το ζητάνε οι άνθρωποι. Δεν το ζητάνε γιατί είναι αποξενωμένοι, αλωτριωμένοι, επηρεασμένοι από τις κυρίαρχες αστικές τάξεις, από την αστική ιδεολογική ηγεμόνευση. Και εδώ έρχεται ο πόλεμος θέσεων του Γκράμψη για να μας δείξει πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την ενσωμάτωση, αυτή την αλωτρίωση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια παρεμβαίνει ο πόλεμος θέσεων και σε αυτά τα πλαίσια παρεμβαίνει και η ιδεολογική πάλι και πάλι για μια άλλη κουλτούρα, για νέες αξίες. Ωραία. Μακρηγόρησα λίγο, αλλά νομίζω Όχι. ότι είναι και ο πυρήνας του βιβλίου. Η σκέψη του βιβλίου, ναι. Ναι. Σωστά. Υπάρχουν κεντρικά διδάγματα που μπορεί να αποκομίσει οποιοδήποτε πολιτικό χώρος από τη σκέψη του Γκράμψη. Κοιτάξτε, καταρχήν η σκέψη του Γκράμψη δεν περιορίζεται μόνο στον πόλεμο θέσεων. Σωστά. Είναι πολύ σημαντική. Είναι εκπληκτική αν σκεφτεί κανείς πρώτο τη νεότητα των νεαρών της ηλικίας του Γκράμψη όταν τα έγραφε αυτά που τα έγραφε. Δεύτερο, την τραγική κατάσταση της υγείας του. Από παιδί ο Γκράμψη είχε πρόβλημα, ήταν καχυκτικός. Δεύτερο, τις τραγικές συνθήκες της κράτησης. Τρίτο, τις τραγικές συνθήκες της κράτησής του. Και τέταρτο, φυλακή κλπ. Και τέταρτο, που για ένα ερευνητή μελετητή έχει μεγάλη σημασία, το γεγονός ότι δεν είχε πρόσβαση ούτε στον εξωκόσμο. Μεγάλη, αλλά ούτε σε βιβλία. Έτσι.
Δηλαδή, συγκρίνω με εμάς σήμερα, είμαστε προνομιούχοι σε σχέση με την κατάσταση του κράτους. Συν το γεγονός ότι έπρεπε να γράφει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά όλα που γράφει να περνάνε από τη λογοκρισία. Άρα συμβολικά. Όλα αυτά μαζί, αν τα πάρει υπόψη του κανείς και δει τον πλούτο της σκέψης του Γκράμψη, είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Και είναι κρίμα, ειλικρινά, πιστεύω, που τον οικειοποιήθηκε η ρεφορμιστική αριστερά και αντίθετα η υπόλοιπη, αν θέλετε, ο σοβιετικός μαρξισμός, αυτό το πλούτο της σκέψης τον παραβλέψανε και τον δωρήσανε στο ρεφορμισμό. Ένας από τους λόγους από το βιβλίο είναι ακριβώς για να αποκαταστήσω και αυτή την τύχη του πλούτου της σκέψης του Γκράμψη που είναι πολύ σημαντική. Και ας πούμε αν κάποιος, για παράδειγμα, είναι φιλελεύθερος, εντάξει, θα μπορούσε να πάρει κάτι από τις πολιτικές θέσεις του Γκράμψη, όταν να εκμεταλλευτεί, να είναι φιλελεύθερος ιδεολογικά. Ο καθένας μπορεί να πάρει από οποιαδήποτε. Δηλαδή, ναι, εντάξει, το ίδιο θα μπορούσε να πάρει και από τον Μάρξ. Ξέρω εγώ. Ο φιλελεύθερος από τις αναλύσεις του Μάρξ για την οικονομία μπορεί να πάρει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Γκράμψη οδηγείται στο να ασχοληθεί με τον πόλεμο θέσεων. Οδηγείται, μάλλον όχι με τον πόλεμο θέσεων, να το πούμε γενικότερα. Οδηγείται να προβληματιστεί για το πώς μπορούμε να πάμε στην επανάσταση, στον σοσιαλισμό στη Δύση. Που για τον Λένιν ήταν τόσο εύκολο να πάμε στη Ρωσία σαν να σηκώνει ένα πούπουλο, ενώ λέει και ο Λένιν το λέει αυτό, είναι πολύ πιο δύσκολο να πάμε στη Δύση, από ορισμένες συγκεκριμένες αφορμές. Ποιες είναι αυτές? Η αποτυχία των επαναστάσεων του 48 και άλλες και των συμβουλίων στην Ιταλία, η εμφάνιση του φασισμού, οι δυσκολίες της Δύσης σε σχέση με την Ανατολή, το γεγονός ότι η οικονομική κρίση σαν καλλιόρα δεν οδηγεί αυτόματα στη συνειδητοποίηση και στο ξεσηκωμό. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, έτσι, τον οδηγούν στο να προσπαθήσει να βρει μια λύση, μια και δεν γίνεται αυτόματα ούτε κάτω από αυτά, κάτω από την πίεση αυτών των γεγονότων, το πέρασμα της συνείδησης προς μια σοσιαλιστική κατεύθυνση, τον οδηγούν να ψάξει έναν δρόμο να οδηγηθούμε εκεί. Στην πραγματικότητα, αν ένας αστός ήθελε να αξιοποιήσει αυτά, θα μπορούσε να δει τις αναλύσεις του Γκράμψη για τον φασισμό. Είναι εκπληκτικές. Πόσο οδηγηθήκαμε στον φασισμό. Ενδιαφέρει αυτό ο αστός. Πόση κρίση δεν οδηγεί και να την αξιοποιήσει από την αντίστροφη πλευρά. Υπ' αυτή την έννοια και μόνο. Διαφορετικά δεν είναι ο Γκράμψη αξιοποιήσιμος, όπως και ο Μάρξ, θετικά από μια φιλελεύθερη αντίληψη. Το θεωρούσα, το είπα κι εγώ. Ναι. Ωραία. Στην πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει, σε 11 Δεκάτου του 12, σε κάποια ερώτηση μου είχατε πει το εξής. Και αν θέλεις, γι' αυτό σε σχέση με άλλους συντρόφους μου συμπαθώ ιδιαίτερα το αναρχικό ρεύμα και τους αναρχικούς, γιατί θεωρώ ότι και αυτό είναι από τούτη τη μεριά του οδοφράγματος. Και γι' αυτό όταν δίνονται μάχες αναρχικών με την εξουσία, είμαι πάντα με τους αναρχικούς και θα είμαι πάντα με τους αναρχικούς. Το συζητάω αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή τα παραπάνω, πώς βλέπετε την επίθεση στις καταλήψεις, τους βασανισμούς από την αστυνομία και τα τελευταία γεγονότα με τους συλληφθέντες για τρομοκρατία, τα παιδιά στην Κοζάνη? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, αλλά είμαι πεπισμένος και θέλω να γίνει ευρύτερα γνωστό. Το κράτος και το σύστημα γενικότερα στηρίζεται σε δύο πράγματα. Στη συνένεση προς αυτό, για διάφορους λόγους που δεν τις ώρες να αναπτύξουμε, έτσι. Στην απόσπαση δηλαδή μια συνένεση μέσω του ενός δόλου και στη βία. Στα πλαίσια της κρίσης, τα μέτρα που παίρνονται οδηγούν στην αποσάρθρωση, στη διάλυση των αντικειμενικών συνθηκών που στηρίζανε τη συνένεση. Αν λοιπόν έχεις αυτούς τους δύο πόλους, συνένεση από τη μία, βία από την άλλη, και αποδυναμωθεί ο πόλος της συνένεσης, και το κράτος και το σύστημα, ή μάλλον το σύστημα μέσω του κράτους, είναι υποχρεωμένο να ενδυναμώσει τον άλλο πόλο που είναι η βία. Σε αυτά που έλεγε δηλαδή ο Μακιαβέλη, την Αλεπού, συνένεση μέσω δόλου και πονηριάς της Αλεπού και λιοντάρι, δυναμώνει το λιοντάρι.
Είναι λοιπόν αναπόφευκτο, και έχει σημασία αυτό που λέω, να ενταθεί ο αυταρχισμός και η βία του κράτους και του συστήματος όσο αποδυναμώνεται η συνένεση, και θα αποδυναμώνεται όσο τα μέτρα εκείνα που παίρνονται αποσαρθρώνουν τη βάση την αντικειμενική η οποία τη στηρίζαν. Άρα η βία είναι νομοτέλεια. Συνεπώς το κίνημα το επαναστατικό, το κίνημα το ριζοσπαστικό, στο σύνολό του θα πρέπει να προετοιμαστεί και για να αντιμετωπίσει αυτή τη βία. Εάν πας να δεις την Αγία Ιωάννα των Σφαγίων του Μπρέχτ, ο Μπρέχτ ήταν κομμουνιστής, δεν ήταν αναρχικός και από τους σκληρούς. Σε κάποιο σημείο, πεθαίνοντας η Ιωάννα στο τέλος, λέει ότι χτυπημένη από την αστυνομία, λέει ότι στη βία όταν, ναι, στη βία της εξουσίας δεν μπορεί να απαντήσει με βία. Διάβαζα τελευταία και ένα κομμάτι του Γκεβάρα, που και αυτός δεν ήταν αναρχικός κατά τη γνώμη μου, ο οποίος λέει όταν το σύστημα παραβιάζει τους ίδιους τους νόμους του, έχουμε πια πόλεμο και ανοιχτή βία και πρέπει να αντιμετωπιστεί με βία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, ξέχνα το αναρχικό λέμα, η υπόλοιπη αριστερά είναι υποχρεωμένη να πάρει σοβαρά υπόψη της ότι από εδώ και μπρος δεν μπορεί τη βία του συστήματος, η οποία θα γριεύει όλο και περισσότερο, να την αντιμετωπίζει με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα σας πεθάνουμε στη νομιμότητα. Τώρα, όσον αφορά τη στάση των... Και εκεί βέβαια εντάσσονται και οι καταλήψεις, οι επιθέσεις της καταλήψεις, εκεί εντάσσονται και οι επιστρατεύσεις, ναι. Στην ουσία απαγορεύεται η απεργία, εκεί εντάσσονται όλα τα αυταρχικά μέτρα, εκεί εντάσσεται το ξύλο στην ασφάλεια, εκεί εντάσσεται μια στρατιωτικοποίηση της πολιτικής ζωής, ένας αυταρχισμός, μια αν θέλεις τάση η οποία όλο και πιο έντονα υλοποιείται, να βγάλει το προσωπείο το δημοκρατικό, η αστική δημοκρατία, και να εμφανίσει το πραγματικό της πρόσωπο, είναι εκείνο της δικτατορίας της αστικής τάξης στην ουσία. Γιατί και ο δημοκρατική απολύτως να ήταν, τύπης ουσιαστικά ήταν πάντα δικτατορία της αστικής τάξης. Τώρα το κάνει αυτό και ως προς τη μορφή, όσο συντηρητικοποιείται. Η στάση των αναρχικών, παρόλο που τα συγκεκριμένοι, εγώ θα τους έλεγα σύντροφοι που συλληφθήκανε στην Κοζάνη, τα νέα αυτά παιδιά, ανήκουν προφανώς σε μία πλευρά του αναρχικού ρεύματος, διότι είναι διάφορες, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν είναι ενιαίος αυτός ο χώρος, και καλό θα ήταν να προσπαθήσει να ενοποιηθεί, δεν θέλω εγώ απ' έξω να δίνω μαθήματα, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα τον ενίσχυε και θα τον βοηθούσε. Η στάση τους το να αρνούνται να απολογηθούν στην κυρίαρχη εξουσία, το να μην αποκαλύπτουν τίποτα κλπ. Και με δεδομένο την ηλικία τους θεωρώ ότι είναι στάση αξιοπρεπέστατη και θα έλεγα ανθρώπων πραγματικών επαναστατών. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς με τις ενέργειές τους, και ιδιαίτερα με το ότι αυτές δεν ξέρω αν ωφελούν ή όχι, στο βαθμό που δεν έχουν μαζικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι είναι μια επαναστατική στάση που αξίζει συγχαρητηρίων, ενώ για τις στάσεις τους μετά τη σύλληψή τους, και είναι υπεράνω της ηλικίας τους και μπράβο τους. Ωραία. Ο Γκράμψη, σε γενικές γραμμές, υποστηρίζω ότι δεν μπορείς με μια έφοδο στα ανάκτορα να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Με μια άμεση έφοδο, γιατί θεωρούσε ότι πρέπει να κατανοήσεις πλήρως τον αντίπαλο και να έχεις ήδη διαμορφώσει όλες εκείνες τις υποδομές που θα καταστήσουν τις υποτελείς τάξεις ικανές, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα αντίπαλο δέος και έναν αντίπαλο πόλο κουλτούρας, πολιτικής, πρακτικής, ιδεολογίας. Για να γίνει κατανοητό αυτό. Ο Γκράμψη φορμάται από την, αυτό που λέγαμε πριν, την ευκολία τη σχετική του να κάνει την επανάσταση στην Ανατολή σε σχέση με τη δυσκολία που έχει αυτή σε αναπτυγμένες χώρες. Πράγμα που σου είπα και πριν, έλεγε και ο Λένιν. Έλεγε όμως ο Λένιν, και σε αυτό συμφωνούσε τον Γκράμψη, ότι
στη Ρωσία που ήταν εύκολο να γίνει, θα είναι πιο δύσκολο να εδραιωθεί ο σοσιαλισμός ακριβώς λόγω του χαμηλού επίπεδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, των μη δημοκρατικών παραδόσεων και. Ενώ αντίθετα, αν γίνει επανάσταση στη Δύση, θα είναι πολύ πιο εύκολο να εδραιωθεί ο σοσιαλισμός. Άρα το πρόβλημα του Γκράμψη ήταν αυτή η δυσκολία της Δύσης σε σχέση με την Ανατολή. Για να καλύψουμε αυτή τη δυσκολία, τι έλεγε, ότι αντί να ακολουθήσουμε το ρούσικο δρόμο μπαμ και κάτω, ναι, θα πρέπει να τον προετοιμάσουμε καταλαμβάνοντας κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου θέσεων οχυρά του αντιπάλου. Αυτό δεν σημαίνει ένα άλλο στάδιο πριν τον σοσιαλισμό, όχι. Σημαίνει φθορά του αντιπάλου κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου θέσεων, έτσι ώστε όταν οδηγηθούμε στην τελική επίθεση αυτός να είναι πιο αποδειμνωμένος και να καταφέρουμε να τον νικήσουμε. Ήταν μια κατάσταση, μια λογική, δηλαδή μια στρατηγική περικύκλωσης, καταλαμβάνουμε θέσεις, ναι, έτσι ώστε στην τελική εφόρμηση να είμαστε ισχυροί και να τον διαλύσουμε. Για να μην πάμε απευθείας με τοπικά, διότι αυτός έχει αναχώματα και έχει τις δυνατότητες να οργανωθεί, να μας αντεπιτεθεί και να μπορέσει να επικρατήσει. Παράδειγμα αυτό που κάνει τώρα με την κρίση. Άρα πρέπει εμείς να κερδίσουμε οχυρά σε αυτό τον πόλεμο θέσεων και βέβαια είναι μια στρατηγική που την πήρε από την αλλαγή του πολέμου μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, του πολέμου του κανονικού, του στρατιωτικού και τη μετέφερε στην πολιτική. Ωραία. Αυτός ήταν ο πόλεμος θέσεων. Και γι' αυτό και τον αναφέρω στο βιβλίο. Από όλα αυτά λοιπόν που θέσατε μόλις πριν από λίγο, τι υπάρχει από όλα αυτά στη σημερινή εγχώρια πραγματικότητα, τι θα μπορούσε να γίνει, με τι υλικά θα μπορούσε να γίνει αυτός ο πόλεμος? Τι πιστεύω? Ναι. Καταρχήν ο Γκράμψη είχε τρία μέσα σε όλα, πέρα από την ιδεολογική πάλι που είπαμε, τρία βασικά μέσα για αυτό το πόλεμο. Το κόμμα ένα, θεωρώντας ένα κομμουνιστικό κόμμα της εργατικής τάξης, που κατά τη γνώμη μου, παρά την ύπαρξη του ΚΚΕ σήμερα, το ΚΚΕ δεν καλύπτει αυτή την αναγκαιότητα, δηλαδή δεν είναι ένα σύγχρονο. Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που έχετε στο νου σας που θα μπορούσε? Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα πολιτικό υποκείμενο σύγχρονο εργατικό. Ναι. Δεύτερο, το λαϊκό μέτωπο που να έχει ένα χαρακτήρα που να διευκολύνει να ανοίγει αυτό το δρόμο, που δεν χρειάζεται να είναι όλοι κομμουνιστές, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν μέτωπο. Ναι. Και τρίτο, να διαμορφώνονται ήδη από τώρα, και εδώ αν θέλεις υπάρχει μια συνάφεια με αυτό που επιδιώκει να κάνει το αναρχικό ρεύμα, τέτοιοι θεσμοί όπως τα λαϊκά συμβούλια, τα εργοστασιακά συμβούλια, λαϊκοί θεσμοί από πριν, που θα προετοιμάζουν την κοινωνία του μέλλοντός μας. Αυτά τα τρία ήταν στο σκεπτικό του Γκράμψη τα μέσα που θα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου θέσεων. Τώρα, ως προς το περιεχόμενό του, και εδώ νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σημείο, τουλάχιστον και η αντίφαση την οποία και εγώ δεν έχω λύσει αυτού του βιβλίου, είναι τι στόχο πρέπει να βάλουμε άμεσα, παίρνοντας υπόψη μας, όχι αυτό που θέλουμε. Αυτό μπορεί να γίνει. Όχι. Το επίπεδο συνείδησης του λαϊκού κινήματος σήμερα και προσπαθώντας αυτό το επίπεδο συνείδησης να το ανυψώσουμε παραπέρα και όχι να το κατεβάσουμε ή να το αφήσουμε εκεί που είναι. Αλλά λαμβάνοντας το ταυτόχρονα υπόψη. Δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δύο παραδείγματα σε διαφορετικά επίπεδα να δούμε τι λέμε. Κάνουμε μία κατάληψη στο Πανεπιστήμιο έτσι, και σηκώνουμε τις κάλπες τις ημέρες των εκλογών για να μην βγουν τα νέα διοικητικά συμβούλια. Προβληματίζομαι και λέω στο βαθμό που η τεράστια πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας είναι υπέρ μιας αλλαγής στο Πανεπιστήμιο. Αν δεν την έχεις ζυμώσει και δεν την έχεις πείσει, μήπως εσύ κάνοντας μία ενέργεια στην οποία εγώ μπορεί να συμμετέχω, δεν είναι εκεί το θέμα, τέτοιου τύπου είσαι μακριά από τη βούληση της πλειοψηφίας και θα πρέπει να το μεθοδεύσεις έτσι ώστε να πάρεις και την κοινωνία μαζί σου. Άλλο παράδειγμα.
Στη Γαλλία σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των Γάλλων είναι κατά του ευρώ, κατά της συνθήκης του Μάστριχτ. Εδώ και χερό δεν ήταν. Κανένα αριστερό κόμμα δεν έχει αυτή την άποψη. Την έχει η Λεπέν. Γι' αυτό και κερδίζει. Ναι. Γιατί αφουγκράζεται το σφιγμό του κόσμου. Ο σφιγμός του κόσμου λοιπόν στην Ελλάδα σήμερα, τι είναι. Είναι κατά την γνώμη, εκ των πραγμάτων, από το ίδιο του το είναι, από αυτό που ζει. Και αν δεν είναι όλου του κόσμου, ενός σημαντικού ποσοστού. Είναι αντικαπιταλιστικός, νιώθει ότι φταίνε οι τράπεζες, φταίει το κεφάλαιο, φταίει αυτοί που έχουν το χρήμα, φταίνε οι κυβερνήσεις, οι αστικές. Και είναι αντιπεριαλιστικός με την έννοια, αρχίζει να στρέφεται κατά του ευρώ, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσύ δηλαδή τι χρειάζεται να κάνεις τώρα. Σε καμία περίπτωση αυτό για παράδειγμα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να λες ότι εγώ είμαι ο καλύτερος θεματοφύλακας του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρίχνει τις συνέδειες του κόσμου προς τα κάτω αντί να την ανεβάζει προς τα πάνω. Σε καμία περίπτωση αυτό που λέει το ΚΚΕ, όλα ή τίποτα, δηλαδή σοσιαλισμός εδώ και τώρα και τίποτα, που θεωρώ ότι το λέει και προσχηματικά για να μην συνεργαστεί με κανέναν, ναι. Και μάλιστα τώρα με το τελευταίο συνέδριο θέτηκε σαν όρο ότι κάποιος για να συνεργαστεί με τον ΚΚΕ θα πρέπει να αποδέχεται, και το έχει πει και η Παπαλίγα αυτό, να αποδέχεται και τις αναλύσεις του περισσοσιαλισμού. Αυτό είναι τελείως τρελό. Λοιπόν, ούτε αυτό, αλλά τι. Ένα αντιμπεριαλιστικό, αντικαπιταλιστικό μέτωπο, άμεσα εδώ και τώρα, που αυτό το επίπεδο συνείδησης θα το γενικεύει, θα το οριμάζει, θα το επαναστατικοποιεί. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του μετώπου θέσεων, του πολέμου θέσεων, ενός μετώπου σύγχρονου που θα ανταποκρίνεται στον πολέμο θέσεων του Γκράμψη. Εάν ζούσε σήμερα ο Γκράμψη, ποιες λύσεις πιστεύετε πως θα πρότεινε σχετικά με την ανάδυση του φασισμού στην Ελλάδα? Νομίζω ο Γκράμψη λέει τι, ότι ο ιταλικός φασισμός, και είναι σημαντική αυτή, είναι ένας από τους λόγους, όπως είπαμε πριν, που τον οδήγησε στο να πει τι γίνεται εδώ, οι μάζες δεν έρχονται σε εμάς, πάνε με τον φασισμό. Τον οδήγησε λοιπόν η άνοδος του φασισμού στο να προβληματιστεί και να πει γιατί. Τι λέει λοιπόν για τον φασισμό? Ότι κατόρθωσε ο ιταλικός φασισμός σε μεγάλο βαθμό να κερδίσει σε αυτό τον πόλεμο θέσεων. Ποια έννοια? Να κερδίσει ιδεολογικά. Τρόμαξε από τις 100.000, δεν ξέρω πόσο κόσμος ήταν, στην πορεία προς τη Ρώμη του Μουσολίνη. Ναι. Που ήταν και η τελική νίκη του φασισμού στην Ιταλία. Ο φασισμός στην Ιταλία είχε λαϊκή επίχειρηση, δεν ήταν όπως ήταν η Χούντα στην Ελλάδα, ας πούμε. Έτσι. Αυτό το πράγμα τον τρόμαξε. Και προσπάθησε να δει τι είναι αυτό που ιδεολογικά έκανε έτσι ώστε να αγγίξει ευρύτερες μάζες. Όχι μόνο μικρομεσαίες στρώματα, αλλά και τμήματα της εργατικής τάξης. Επαναλαμβάνω σχέση με αυτό που είπα με τη Λεπέν. Και λέω ότι αν, τώρα δεν θέλω να εκφράσει το πνεύμα του Γκράμψη, αν ζούσε ο Γκράμψη, αλλά κατά αναλογία σήμερα, στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αντισυστημική αριστερά που θα στρέφεται ενάντια στο σύστημα και θα δίνει μια διέξοδο στην υπάρχουσα κρίση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανάπτυξης ενός λαϊκού φασισμού, έτσι, μαζικού, ο οποίος βέβαια θα είναι εντός του συστήματος και θα είναι και χειρότερη μορφή του, γιατί θα είναι και στη μορφή δικτατορία, όχι μόνο τύπης, και η οποία βέβαια θα εξυπηρετεί το σύστημα, διότι περί αυτού πρόκειται. Ναι. Για να αποτραπεί αυτό, η μόνη λύση είναι να υπάρξει μία αντισυστημική με τοπική αριστερά, η οποία όμως θα προσφέρει και μία διέξοδο στον κόσμο και η οποία, επαναλαμβάνω, το επίπεδο συνειδητότητας που έχει θα προσπαθεί να τον υψώσει. Αν πιστεύετε ότι ο Γκράμψη θα πρότεινε κάτι τέτοιο, ας πούμε έτσι, ένα μέτωπο εναντίον του φασισμού, ωραία. Γιατί πιστεύετε ότι αυτό δεν γίνεται σήμερα στο εγχώριο αριστερό χώρο και γενικά στον ευρύτερο αριστερό χώρο? Ναι, βάζω και τους αναρχικούς μέσα. Και εγώ τους βάζω. Εγώ προσωπικά τους βάζω. Δεν ξέρω αν τους βάζουν όλοι οι αριστεροί. Εγώ τους βάζω και δεν το συζητώ.
θεωρώ ότι καταρχήν ότι σε ένα βαθμό δεν γίνεται και το έχω ξαναπεί αυτό και σε άρθρα μου και σε άλλες συνεντεύξεις, διότι δυστυχώς και η αριστερά είναι επηρεασμένη από τις κυρίαρχες αξίες και δι' από τον ατομισμό που επικρατεί στην αστική ιδεολογική σκέψη. Κατά δεύτερο, όσο περίεργο και αν φαντάζει αυτό, αυτή η πόρνη εξουσία, ακόμα και στους μικρόκοσμους των μικροκομματικών οργανώσεων, προσδίδει κάποιο κύρος. Δεν φτάνει που προσδίδει. Η εξουσία προσδίδει όταν την πάρεις, απόδειξη ξεκινάται εκεί που υπάρχει εξουσία. Ναι. Η εξουσία σε διαφθείρει όταν την έχεις στο επίπεδο του αστυνομικού ή του δημόσιου υπάλληλου. Η εξουσία σε διαφθείρει στο μικρό κόσμο της αριστεράς, οι μικροί ηγετείς και των αριστερών οργανώσεων πιστεύουν ότι και έχουν ένα κύρος στο χώρο τους. Ναι. Και τώρα τελευταία μέσω ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι η εξουσία σε διαφθείρει και όταν τη ζητάς. Κάνεις κάθε μέρα πίσω για να την πάρεις. Είναι τρελή η διαφθορά της. Άρα αυτή νομίζω ότι είναι μία από τις αιτίες, συν ο ατομισμός που συνδέεται με αυτό, που παρεμποδίζουν ένα τέτοιο ρεύμα. Νομίζω ότι είναι άμεση αναγκαιότητα πια και έχει κρατήσει πολύ αυτό το πράγμα. Όχι για επιμέρους μόνο μέτωπα. Καλά είναι τα επιμέρους μέτωπα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του ευρώ, υπέρ των δικαιωμάτων και ελευθεριών, των κατεκτημένων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Νομίζω όμως ότι είναι άμεση η αναγκαιότητα ενός ευρύτερου πολιτικού μετώπου με αντικαπιταλιστικό, αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο που είναι το μόνο που μπορεί να μας βγάλει από τη σημερινή κρίση. Και πρέπει και όλες οι ριζοσπαστικές αριστερές δυνάμεις να εγκαταλείψουν τους μικρόκοσμους τους και να κάνουν ένα τέτοιο μέτωπο. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε κάποιον από αυτούς ας πούμε, που συμμετέχουν σε αυτές τις οργανώσεις αριστεράς, μπορεί να σας πει ότι εντάξει όλα αυτά ρούσι που λες, αλλά εγώ τουλάχιστον έχω, και δεν το λέω απευθυνόμενο σε εσάς ότι δεν έχετε, εγώ έχω μια ιδεολογική εντυμότητα. Και πιστεύω ότι δεν μπορώ να ενωθώ με τον άλλον. Μα εδώ, εάν πιστεύεις. Δεν μπορώ να κάνω την υπέρβαση, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ναι, εάν δεν σε ενδιαφέρει, σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει το μοναστήριο και το μαγαζάκι σου να είναι καλά και τίποτα άλλο, ή σημαίνει ότι θεωρείς ότι λετά σε μωά, αν όχι λετά, η αλήθεια είμαι εγώ, να βεριτέ, όπως θα έλεγε ο Λοβίκος, είμαι εγώ, και εν πάση περιπτώσει κράτα το μαγαζάκι σου, αλλά βρες και τρία κοινά σημεία με τον άλλον, που σε συνεννοώ, δεν μπορεί να μην έχεις κανένα, κράτα την καθαρότητά σου, και εδώ αν θέλεις παίζει, βεβαίως. Εγώ λέω ότι μπορεί να υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα που να θέλει, ξέρω εγώ, τις θέσεις του, αυτά. Κατάφερε μέσα σε ένα τέτοιο μέτωπο, χωρίς καπελώματα τεχνικά και αυτά, να κατακτήσεις την ηγεμονία. Αυτό είναι θεμητό. Κάν το μέτωπο όμως. Όταν λες μέτωπο, δεν σημαίνει έλα σε με. Αυτό δεν είναι μέτωπο. Κάν το μέτωπο και αν θεωρείς ότι έχεις αυτή την καθαρότητα που λες και ότι εσύ κατέχεις την αλήθεια, προσπάθησε αυτή την αλήθεια να τη διοχετεύσει μέσα στο μέτωπο και να κατακτήσει το μέτωπο την ηγεμονία. Έτσι γίνονται τα μέτωπα. Ωραία. Τώρα φτάσαμε στην. Δηλαδή, μέτωπο δεν σημαίνει διάλυση του υπάρχοντος και συγχώνευση σε ένα πράγμα. Όχι. Ας κρατήσει ο καθένας. Αλλά δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε 10 κοινά σημεία. Τα έχω αναφέρει και δεν θέλω. Αλλά είναι απλά. Όχι στα μνημόνια. Αρκεί μόνο αυτό. Βεβαίως και δεν αρκεί, διότι αν αρκούσε θα πήγαινα και με τη Χρυσή Αυγή που το λέει. Ή με τον Καμένο. Ή με τον Κουβέλη. Το μεγαλύτερο τσαρλατάνο της ελληνικής πολιτικής ζωής. Έτσι. Ναι. Όχι. Όχι λοιπόν στα μνημόνια. Όχι στις διανακές συμβάσεις. Πάυση πληρωμών στους υποτιθέμενους δανειστές μας. Έξω από το ευρώ. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν δεν βγεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να κάνεις την παραμικρή προοδευτική μεταρρύθμιση φιλολαϊκού τύπου. Είναι αδύνατο, απαγορεύει πια. Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Εθνικοποίηση των μεγάλων κοινωνικοποίηση των μεγάλων
επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Αυτά υπάρχουν μια σειρά άνθρωποι και μια σειρά οργανώσεις που συμφωνούν. Έτσι, άμεση ανακούφιση του κόσμου. Αυτά τα στοιχεία και μόνο. Σε αυτά όσοι συμφωνούν λοιπόν καλούνται να έρθουν να κάνουν ένα μέτωπο. Και όχι μόνο από τις υπάρχουσες οργανώσεις και μια σειρά ανένταχτοι άνθρωποι αριστεροί. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση σχετίζεται πάρα πολύ με αυτά που μου απαντήσατε τώρα και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει χρόνος τελικά για όλο αυτό. Γιατί και πριν ένα χρόνο που μιλούσαμε, πάλι όχι, σας είχα κάνει την ίδια ερώτηση. Ναι, όχι, πιστεύω ότι έχουμε καθυστερήσει και ότι εν πάση περιπτώσει φέρουν ιστορική ευθύνη όλες οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς εάν δεν προβούν άμεσα, και όταν λέω άμεσα, μέσα στο μήνα δηλαδή πια. Έτσι, θα φέρουν ιστορική ευθύνη και θα φέρουν και ιστορική ευθύνη και για την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα, αν δεν προβούν στη συγκρότηση ενός τέτοιου μετώπου και δεν ξεχάσουν τα μαγαζάκια τους. Ωραία. Καταρχήν, τώρα που φτάσαμε στο τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφο τον Αποστόλη που κάποιες ερωτήσεις φτιάξαμε μαζί. Έπρεπε να τον έχεις ευχαριστήσει στην αρχή, το ξέχασα. Ναι, το ξέχασα, ναι. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια. Και να σε ευχαριστώ και εσάς πολύ. Τον ευχαριστώ και εγώ τον Αποστόλη και θα ήθελα και να τον γνωρίσω, εκτός αν είναι του παράνομου μηχανισμού. Όχι, όχι, το εντάξει, τον νόμιμο. Γελάω. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω και εσάς πολύ. Θα σας πω και αυτό, ξέχασα να το πούμε στην αρχή, ότι είναι εντυπωσιακό και δείχνει τη δίψα του κόσμου. Είχε έρθει στην παρουσίαση του βιβλίου. Όχι σε αυτό. Όχι. Είχα έρθει στο... για τον Μάρτιο και τον Μπακούνι. Ναι, σε αυτό δεν μπορεί να βάζει πόσο κόσμο είχε. Ναι. Γιατί? Διότι λόγω της παρουσίας εκεί του Λαφαζάνη, του Αλαβάνου, του Χάγιου, του Διονύση, του Τσακνή και της αφεντιάς μου, νόμισε ο κόσμος ότι κάτι πάει να γίνει, κάποιο μέτωπο. Κάτι... Και πήγε να πέσει το public. Σταματούσε να απαγορεύσει να το. Και πούλησε το βιβλίο μέσα σε 5 μέρες και εξαλειφθεί η πρώτη έκδοση. Τώρα είναι η τρίτη. Και δεν ήταν λόγω εμού, ούτε λόγω τόσο του θέματος. Ήτανε γιατί ο κόσμος θέλει αυτή την ιστορία. Ήτανε, εξέφραζε δηλαδή μια αγωνία του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μάλιστα, και ελπίζω σε 3 χρόνια που λέω να ξαναβγάλω κανένα βιβλίο, αν τα καταφέρω να είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ. Και στο μεταξύ να έχει γίνει το μέτωπο και να το γιορτάζουμε. Σωστό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.